Γεια σας, συνταξιούχοι συναγωνιστές. Γεια σας, εργαζόμενοι. Γεια σας, άνεργοι. Γεια σας, νεολαίοι. Σήμερα, με πρωτοβουλία των συνταξιούχων, γίνεται αυτή η εκδήλωσή μας. Σε όλη τη χώρα δημιουργείται, οικοδομείται μια κοινωνική συμμαχία με όλους αυτούς, με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες, την εργατική τάξη που προανέφερα. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όσα μέχρι τώρα έχουμε υποστεί, με τις περικοπές της συντάξης, με μισθούς πείνας για τους εργαζόμενους, με άθλιες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Αγωνιζόμαστε και ενάντια στα σχέδια τα αντιλαϊκά, τα αντισυνταξιούχικα της νέας κυβέρνησης, η οποία πήρε την σκυτάλη από την προηγούμενη, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και προσπαθεί να επιβάλλει αυτά τα οποία επιτάσσουν οι Ευρωπαίοι δανειστές μας, σύμμαχοί μας. Αυτές τις δυο τελευταίες λέξεις βάλτε τες σε εισαγωγικά. Το κύριο είναι ότι η νέα κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο αυτών των τριών πυλώνων που τις καταστροφικές συνέπειες όπου εφαρμόστηκε τις είδαμε. Μας λέει ο Μηταράχης με κινησμό ότι θα δημιουργηθούν κεφάλια με το νέο ασφαλιστικό των τριών πυλώνων, τα οποία θα επενδύονται στην ελληνική οικονομία, κύρια από Έλληνες επενδυτές. Το κύρια το τονίζουν όλοι οι δημοσιογράφοι που το γράψανε, που σημαίνει ότι δεν θα είναι μόνο από Έλληνες επενδυτές, αλλά θα χρηματοδοτούμε από το κουμπαρά που θα φτιάχνουμε εμείς οι ενεργοί συνάδελφοί μας και τους ξένους επενδυτές. Θα δημιουργηθούν δηλαδή καινούργια σκάνδαλα, συνάδελφοι. Αυτό προβλέπετε. Προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε ότι από τα πρώτα μέτρα που θα πάρει θα είναι η κατάργηση του 43-87. Αντί αυτού ετοιμάζουν αυτό το βάρβαρο νομοσχέδιο το οποίο θα εξουθενώσει το ασφαλιστικό σύστημα αφού το οδηγήσει στον ιδιωτικό τομέα.